Στο πλαίσιο των σχολικών αγώνων διεξήχθη ο αγώνας πινκ-πονκ στο 3ο Γενικό Λύκειο με θεματικό άξονα αυτή τη φορά κατά του καπνίσματος. Να σημειώσουμε ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα διοργανώθηκαν και παράλληλες εκδηλώσεις. Διεξάγεται το αγώνισμα του πινκ-πονκ στα πλαίσια των αγωνισμάτων που θα τελειώσουν για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση το Μάιο στα πλαίσια του κοινωνικού σχολείου. Και κάθε αγώνισμα έχει ένα θεματικό άξονα. Ο σημερινός θεματικός άξονας είναι κατά του καπνίσματος. Η εκδήλωση αυτή συνδιοργανώνεται από την ομάδα φυσικής αγωγής μαζί με το Τρίτο Λύκειο, του συναδέλφου του Τρίτου Λυκείου. Και λαμβάνουν μέρος όλα τα σχολεία του νομού Ξάνθης, όποια έχουν δηλώσει συμμετοχή στο αγώνισμα. Σήμερα θα ολοκληρωθεί το αγώνισμα, δηλαδή είναι η μέρα ή θα ολοκληρωθεί αύριο, πώς θα γίνει η διαδικασία? Όσες ομάδες δεν θα προλάβουμε να παίξουν σήμερα, θα συνεχίσουν αύριο. Οπότε το τέλος του αγωνίσματος είναι αύριο. Σήμερα υπήρχαν και κάποιες παράλληλες εκδηλώσεις εδώ στο κλειστό του Τρίτου Λυκείου. Δύο λόγια λίγο να μας πείτε και για αυτές. Φροντίζουμε πάντα να υπάρχουν παράλληλες εκδηλώσεις που να έχουν σχέση με τον θεματικό άξονα. Σήμερα βέβαια είχαμε και μία εκδήλωση που είχε να κάνει με κίνηση περισσότερο, ήταν το εργαστήριο της ΦΕΙΚ με χορούς Λάτιν. Στην επόμενη εκδήλωση που θα έχουμε και αφορά την καλαθοσφαίριση, εκεί θα υπάρχουν και δράσεις όπως θα είναι έκθεση με τον αντίστοιχο θεματικό άξονα. Και κάποιες δράσεις που να αφορούν δρόμενα από προγράμματα σχολείων που έχουν διεξαχθεί στα σχολεία. Πόσα άτομα παίρνουν μέρος σήμερα, πόσοι μαθητές παίρνουν μέρος? Ο αριθμός των μαθητών είναι πάνω από 100, γύρω στους 120. Και τα σχολεία είναι και γυμνάσια και λύκεια. Έχουμε 4 λύκεια, δηλαδή είναι 3 λύκεια και ένα ΕΠΑΛ, και τα υπόλοιπα είναι γυμνάσια. Ο θεσμός των σχολικών αγώνων συνεχίζεται στη διάρκεια της χρονιάς, όπου και θα διεξαχθούν όλα τα ομαδικά και ατομικά αθλήματα, ενώ προβλέπονται και νεοεισαχθέντα όπως τένις, πινκ-πονκ, μπάτμιντον αλλά και αμαία.